Να πάμε. Τώρα για να συνδέσουμε και με το άλλο θέμα που είπε. Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον ποιος πήρε το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης. Το πήρε λοιπόν ένας γερμανικός δορυφόρος, η Αυστρία. Η Αυστρία. Μια χώρα που είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Μάγνους Μπιούνερ, ο νέος επίτροπος. Πρέπει να δούμε τι στάση θα τηρήσει, γιατί τα πρώτα δείγματα που έχουμε τα τελευταία 24 ώρα από την Αυστρία σε αυτό το θέμα είναι ότι ακολουθεί γερμανική γραμμή. Πάντως η Γερμανία ανατάσσα να πούμε, ήδη τα σύνορα τα έχει κλείσει και λένε ακριβώς αυτό. Να μας επιστρέψουν 80.000 μετανάστες. Ναι, έχει κλείσει. Ουσιαστικά τι κάνει, θέλει να πετάξει τον μπαλάκι στις χώρες που έχουν εξωτερικά σύνορα ακριβώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Είναι μια de facto κατάργηση της συνθήκης Σέγγεν, είναι μια μονομερής κίνηση και φοβάμαι ότι με μια χώρα που την υποστηρίζει σε αυτό το θέμα, την Κομισιόν, δεν θα αποφύγουμε αυτό το ντόμινο. Μάλιστα. Με ό,τι αυτό σημαίνει, η διαρροή πάντως που βγαίνει από Ελλάδα ότι δεν θα γίνει το γερμανικό πρόβλημα ελληνικό, νομίζω ότι είναι to the point και είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα Ευρωπαϊκή Σύνοδο, θα τεθεί αυτό το ζήτημα και δεν θα είναι μόνο η Ελλάδα που θα αντιδράσει. Ακριβώς. Είναι βέβαιο. Νατάσα, μου ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.